Ο ήχος της καμπάνας διαχρονικός. Για αιώνες τώρα το κάλεσμα αλλά και το μήνυμα. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Αφύπνιση συνειδήσεων, καθημερινή και αδιάλειπτος δοξασία στον Κύριο. Σύμβολο πίστεως στον ένα Θεό, τον Πατέρα Παντοκράτορα, και προσδοκία για Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Ιερά Μονή Μαχαιρά, μία από τις πιο ξακουστές και πιο σημαντικές της Κύπρου. Με ηγούμενο και πατέρες, με βίο ενάρετο και μοναστικό, και με εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου, θαυματουργή, διαχειρός Ευαγγελιστού Λουκά. Ω μαχαιριώτισσα, χαίρε. Η ιστορία της Μονής μας είναι πέριξ της Ιεράς εικόνας της Παναγίας της Μαχαιριωτήσης, η οποία αυτή η θαυματουργός εικόνα, κατά την παράδοση, είναι μία εκ των 70 εικόνων που ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος, ως γνωστόν, έγραψε έναν από τα 4 Ευαγγέλια, ήταν ιατρός και ζωγράφος. Ζωγράφησε 3 εικόνες βλέποντας την Παναγία και 70 εικόνες στη συνέχεια. Η δική μας, κατά την παράδοση, είναι μία εκ των 70 εικόνων που ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αυτή η εικόνα φυλασσόταν στην Κωνσταντινούπολη, στις Βλαχέρνες, εκεί που ψάλληκε για πρώτη φορά ο ακάθιστος ύμνος, και η πρώτη της ονομασία ήταν Αγιοσορίτισσα, και έλαβε την ονομασία αυτή από την Αγία Σωρών. Αγία Σωρός ήταν η θήκη όπου μέσα φυλάσσονταν τα διάφορα θεομητορικά κοιμήλια που άφησε ως ευλογία η Θεοτόκος τους πιστούς. Και ως τέτοια ήταν η Αγία Ζώνη, η Αγία Αισθήτα και άλλα. Στα χρόνια της οικονομαχίας, που ως γνωστόν οι οικονομάχοι ήταν οι αιρετικοί αυτοί οι οποίοι εκατέστρεφαν τις εικόνες και δεν ήθελαν οι χριστιανοί να προσκυνούν τις εικόνες, τότε κάποιος ευλαβής μοναχός την εμετέφερε για να την κρύψει από τους αιρετικούς αυτούς, από τη μανία των αιρετικών να καταστρέψουν τις εικόνες και συνεπώς και αυτή την εικόνα, και την εφυγάδευσε και την έφερε στην Κύπρο και την έκρυψε σε αυτόν εδώ το απόμακρον όρος του Μαχαιρά, το οποίο μετονομάστηκε στη συνέχεια Μαχαιρά. Γιατί όμως Παναγία Μαχαιριώτισσα, πώς πήρε αυτό το όνομα? Κατηφορίζουμε προς το μέρος όπου σύμφωνα με την παράδοση βρέθηκε η εικόνα. Στην πλευρά αυτή της Ιεράς Μονής, πολλά ασκητήρια και ησυχαστήρια για προσευχή και περισυλλογή. Ο ηγούμενος Αρσένιος μας οδηγεί στη σπηλιά που για δεκαετίες έκρυβε και προστάτευε την Άγια εικόνα. Εκεί και το αγίασμα της Μονής. Εδώ σε αυτόν τον τόπο, κατά την παράδοση, βρέθηκε η θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μαχαιριωτήσης, η οποία φυλάσσεται μέσα στο μοναστήρι. Εδώ ήταν το σπήλιο όπου οι πρώτοι δύο Άγιοι που κατοίκησαν εδώ, πρώτοι χτήτωρες της Μονής, ο Άγιος Νεόφυτος και ο Άγιος Ιγνάτιος, βρήκαν τη θαυματουργών εικόνα. Αυτό το σπήλαιο ήταν κλεισμένο με βάτα, κατά την παράδοση, τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα, λίγα που παραμένουν, για να θυμίζουν ακριβώς αυτή την παράδοση της ευρέσεως της εικόνας. Με τα βάτα ήταν κλεισμένο το σπήλαιο, το στόμιο της σπηλιάς, και έξω από τη σπηλιά βρήκαν οι δύο ασκητές ένα μαχαίρι με το οποίο έκοψαν αυτά τα βάτα και βρήκαν μέσα τη θαυματουργών εικόνα. Και εξαιτίας αυτού του μαχαιριού που βρέθηκε έξω από τη σπηλιά, μετονομάστηκε καλύτερα σε μαχαιριώτισσα από Αγιοσορίτισσα, όπως είπαμε προηγουμένως, που ήταν η πρώτη ονομασία της εικόνας. Και το όρος εδώ, όρος του Μαχαιρά, και η Παναγία Μαχαιριώτισσα. Οι πατέρες, οι δύο, ο Νεόφυτος και ο Ιγνάτιος, από μακριά, από απέναντι από τον κατεχόμενο Κουτσοβέντη, τη Μονή του Αγίου του Χρυσοστόμου, στο μεταδάχτυλο, έβλεπα φως σε αυτόν εδώ το χώρο κάθε βράδυ. Και έτσι ήρθαν να δουν τι είναι αυτόν το φως. Και με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο βρήκαν την θαυματουργών εικόνα. Το σπήλαιο αυτόν είχε
αμέσως μετά την έβρεση της εικόνας μεταβληθεί σε πρώτον εκκλησάκι και ο πρώτος χώρος, επίσημος χώρος της Μονής Μαχαιρά. Η Ιερά Μονή Μαχαιρά μετρά φέτος, το 2001, 8 αιώνες ζωής. 800 χρόνια δύσκολα, με διώξεις, με δεινά πολλά, με θυσίες αμέτρητες. Αλλά και 800 χρόνια αγώνων πνευματικών και εθνικών. Αγώνων για την ορθόδοξη πίστη, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την προσφορά προς τον άνθρωπο. Στόχος του ντοκιμαντέρ αυτού είναι να ξαναζωντανέψουμε την πολυκύμαντη ιστορία της Μονής, μια ιστορία ταυτισμένη με αυτή της Κύπρου, και να ρίξουμε φως, άπλετο φως, σε γεγονότα ιστορικά, σημαντικά και καθοριστικά στην εξέλιξη του μοναστικού βίου. Η Ιερά Μονή Μαχαιρά, ένας ακόμη πνευματικός φάρος της Ορθοδοξίας. Χιλιάδες οι πιστοί που σειραίουν στην Ιερά Μονή Μαχαιρά για προσκύνημα και προσευχή, για ένα τάμα και μια αιώνια αναζήτηση της πραγματικής, της μόνης αλήθειας της ζωής. Η Ιερά Μονή Μαχαιρά προσπαθεί μέσα στις δυνάμεις της και στις δυνατότητες που έχει, όπως όλα τα Ορθόδοξα μοναστήρια, να επιτελέσει το πνευματικό της έργο, το οποίο κατεξοχήν είναι η εν Χριστώ τελείωσης των μοναχών, που αυτό δεν είναι ένα γεγονός ατομικών των μοναχών, αλλά ένα γεγονός το οποίο έχει προεκτάσεις σε ολόκληρη την Εκκλησία και σε ολόκληρη την Οικουμένη. Το έργο των μοναχών δεν περιορίζεται στους τέσσερις τείχους του μοναστηριού, αλλά προεκτείνεται σε ολόκληρη την Οικουμένη κατά τρόπων ευεργητικών και αγιοπνευματικών. Η παρουσία της Εκκλησίας είναι επίκαιρη και επιτακτική και αναγκαία, αλλά σήμερα ακόμα πιο πολύ, διότι μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος μαστίζεται από ανασφάλεια, τη μεγαλύτερη ασφάλεια μπορεί να δώσει η Εκκλησία, προσφέρουσα σαν βάση ασφάλεια στον κόσμο την πίστη στον Θεό, ο οποίος δεν υπόκειται στα ανθρώπινα γεγονότα, αλλά υπέρχεται των ανθρωπίνων και δίνει την βεβαιότητα στον άνθρωπο ότι η ασφάλεια και η ειρήνη που δίνει ο Θεός είναι υπεράνω των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Κοινοβιακή και σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά, με μια ιστορία που χάνεται στο βάθος των αιώνων, με ασκητές φωτισμένους που εγκατέλειψαν τα εγκόσμια και ήρθαν εδώ για να υπηρετήσουν τον Θεό, για να σώσουν τον άνθρωπο. Η απαρχές της ιστορίας της Μονής Μαχαιρά είναι πριν το 1201, θα λέγαμε είναι περισσότερα από 800 χρόνια, αλλά επισήμως γιορτάζουμε 800 χρόνια, γιατί αφού οι δύο αυτοί ασκητές μαζί με τον Άγιο Προκόπιο, ο οποίος είναι ο τρίτος χτήτορας, και τον Άγιο Νίλων, ο οποίος είναι ο τέταρτος χτήτορας, αυτοί έχτισαν τη Μονή, και αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι χτηριακές εγκαταστάσεις, εκκλησίες, μετόχια κλπ, τότε ο Άγιος Νίλος έγραψε μία τυπική διάταξη το 1201, στην οποία αυτή η τυπική διάταξη περιγράφει την ιστορία, πώς βρέθηκαν εδώ οι πρώτοι ασκητές, πώς χτίστηκε το μοναστήρι, πώς ο αυτοκράτορας έδωσε τα προνόμια για να χτιστεί το μοναστήρι και βασιλική χορηγία, και επίσης δίνει διάφορες εντολές του πώς πρέπει να ζουν οι μοναχοί, πώς πρέπει να τελούν τις ακολουθίες κλπ. Και αυτή η τυπική διαθήκη εγγράφτηκε το 1201, αφού τελείωσαν, όπως είπαμε, οι οικοδομές
και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια είχε πεθάνει ο πρώτος ο Νεόφυτος, ο Άγιος Νεόφυτος, και κοντά στον Ιγνάτιον ήρθε ένας γέροντας, ο Άγιος Προκόπιος. Και αυτοί οι δύο επισκέφθηκαν τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Εμμανουήλ των Κομνηνών, στη βασιλεύουσα, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, τότε η Κύπρος δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος όπως είναι σήμερα, ήταν ένα κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και πρωτεύουσα δεν ήταν η Λευκοσία, αλλά η Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν πήγα στην πρωτεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί συνάντησαν τον αυτοκράτορα. Και ο αυτοκράτορας συγκινήθηκε αφενός με για τη θαυμαστή έβρεση της εικόνος, και αφετέρου για το ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, η εικόνα αυτή έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε στην Κύπρο. Και ο αυτοκράτορας έδωσε προνόμια, ούτως ώστε εδόρισε εδώ το δάσος για να χτιστεί η μονή. Όρισε η μονή να είναι αφορολόγητη, να είναι αδέσμευτη, να μνημονεύει μόνο το όνομα του Αρχιεπισκόπου, αυτοδιοίκητη τροποντινά. Αυτό είναι το Σταυροπήγιο, γι' αυτό και ονομάζεται Σταυροπήγιο εκεί. Και όρισε να λαμβάνουν κάθε χρόνο από το Βασιλικό Ταμείο 500 τρικέφαλα νομίσματα, με τα οποία θα χτίζονταν εδώ οι εγκαταστάσεις, και θα συνέχιζαν ομαλά τη ζωή τους πλέον οι μοναχοί. Και έτσι έχουμε τον πρώτον μεγάλον χτίτορα της Μονής, Εμμανουήλ των Κομνηνών. Και λόγω αυτής των χορηγιών και των προνομίων, η Μονή ονομάζεται Βασιλική και Σταυροπηγιακή. Βασιλική μεν ονομάζεται διότι ο βασιλιάς Εμμανουήλ ο Κομνηνός την ίδρυσε, και Σταυροπηγιακή διότι έχει ακριβώς αυτόν το αυτοδιοίκητο. Μια από τις πιο σκληρές περιόδους της Μονής, όπως και ολόκληρης της Κύπρου άλλωστε, ήταν αυτή της Λατινοκρατίας, από το 1192 μέχρι το 1571. Χρόνια δύσκολα, πέτρινα. Η Ορθόδοξη πίστη δοκιμάζεται σκληρά. Η θυσία των 13 μοναχών της Παναγίας της Καντάρας αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα αντίστασης κατά των Λατίνων κατακτητών. Από το 1192 περίπου αρχίζει η Λατινοκρατία, η οποία βέβαια έχει δύο περιόδους. Είναι Φραγκοκρατία και Ενετοκρατία.
Τα δύσκολα χρόνια αυτά τα οποία πέρασε η Κύπρος, και κάποιος μπορεί να πει ότι τα χρόνια αυτά ήταν πολύ πιο δύσκολα από ότι η τουρκοκρατία. Όσον και αν φαίνεται αυτό το πράγμα λίγο απίστευτο. Ο Γουίδος ο Ροζινιανός, σε συνεργασία μαζί με την Παπική Εκκλησία, έθεσαν έναν, θα λέγαμε, σατανικό σχέδιο αφεμάξιος και διαβρώσιος του Ορθοδόξου φρονήματος του πιστού λαού της Κύπρου. Και πιο συγκεκριμένα να πω, είχαν κατακλείσει την Κύπρο, όπως αναφέρει ο Ιωάννης Χάκετ, ο ιστορικός, ορδές Λατίνων. Πάνω από 18 μοναστήρια φράγκικα είχαν ιδρυθεί στην Κύπρο και ακόμα το άλλο με την συνέλευση που έγινε το 1220 στη Λεμεσό, στην οποία ήταν ο τότε Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος, μαζί με τη Βασίλισσα Αναλίκη, μαζί με τους Φεοδάρχες, τους Λατίνους Επισκόπους, επήραν μέτρα καταπιεστικά και αλλοτριωτικά των Ορθοδόξων εδώ στην Κύπρο. Τα πιο σκληρά μέτρα βέβαια λήφθησαν το 1222, όταν ήταν εδώ ο παπικός έξαρχος, ο λεγάτος, ο Πελάγιος, τον οποίο ένας σύγχρονος ιστορικός, ο Γεώργιος Ακροπολίτης, λέει ότι είχε μάλλον μορφή αγρίου θηρίου παρά ανθρώπου. Έτσι τον χαρακτηρίζει. Και αυτός λοιπόν, συνεργαζόμενος μαζί με τις τοπικές αρχές, τις φράγκικες αρχές, έθεσαν φοβερά μέτρα. Πρώτα απ' όλα εμείωσαν τις επισκοπές της Κύπρου από 14 σε 4. Εξόρισαν τους Μητροπολίτες από τα κέντρα. Παραδείγματος χάρη τον Λευκωσίας, τον έστειλαν να πηγαίνει στους όλους ή ακόμα και στον Άγιο Νικόλαο Στέγης, λέει μία εκδοχή. Ή επίσης τον Σαλαμίνο τον έστειλαν στην Καρπασία, τον Νεαπόλεο τη Λεμεσού τον έστειλαν στα Λεύκαρα και τον τότε Πάφου τον είχα στείλει στην Αρσινόη, ένα χωριό έξω από την πόλη Χρυσοχούς. Ο Λεόντιος Μαχαιράς γράφει για την περίοδο αυτή. Τη Δευτέρη, τη 8η Δεκεμβρίου 1359, ανάφανεν εις το λιμιώνα της Κερινίας έναν κάτεργον αρματωμένον και απάνω ήρθεν ένας λιγάτος του Πάπα, τον οποίον εκράζαν τον Φρέρε Πιέριντε Τουμάς, ο οποίος εθέλησε να πείσει τους Ρωμαίους Λατίνους και εθέλησε να τους κουφερμιάσει και γίνει μέγα σκάνδαλον με τους Ρωμαίους και με τους Λατίνους. Και έπεψε να φέρει τους πισκόπους και γουμένους και ήρθαν μίαν ημέραν στην Αγία Σοφία και οι πισκόποι δεν έξευραν το θέλημά του. Και άνταν εμπήκαν στην εκκλησία, εσφαλίσαν τις πόρτες και εκουφερμιάσαν έναν παπάν, το παρανόμην του ο Μαντζάς. Και οι άλλοι εδιαφεντεύγουσαν και οι Φράγκοι εδυναστεύγαν τους. Εγρήκησαν ο λαός την ταραχήν και τρέξαν να μπουν στην Αγία Σοφία και δεν τους αφήκαν, αμερομανίστησαν. Τότε σε πήγαν και φέραν μία νευρίαν μεγάλην να τσακίσουν τις πόρτες και άλλοι βάλαν λαμπρών. Την περίοδο αυτή οι διωγμοί κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπήρξαν ανηλεείς. Το μαρτύριο των 13 μοναχών της Παναγίας της Κανταριώτισσας και της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας αποτελεί το αποκορύφωμα των διωγμών αυτών. Με αφορμή τη στεναρά υποστήριξη των 11 μοναχών της Σκανδάρας ότι «άρτων ένζημων οφείλομεν πάντες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μεταχειριζόμεθα εις τας Ιεράς Λειτουργίας και όχι άζημων όπως οι Λατίνοι», ο ραδιούργος παπικός καρδινάλιος Ανδρέας δημιούργησε τις συνθήκες για την εξόντωσή τους. 4 από τους 11 μοναχούς είχαν ξεκινήσει από την Ιερά Μονή Μαχαιρά. Στο άκουσμα της είδησης για τη σύλληψή τους, άλλοι δύο μαχαιριώτες μοναχοί, ο Γενάδιος και ο Γεράσιμος, ενώθηκαν μαζί τους και οι 13 φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, αλλά... Επέμεναν οι 13 μοναχοί στα ορθόδοξα θέσμια και ακολούθως ελήφθη η απόφαση να τους τιμωρήσουν. Και ποια ήταν η τιμωρία? Θυμίζω βασανιστήρια τον πρώτο χριστιανικό χρόνο, όταν οι διώχτες εκείνοι με ειδωλολάτρες εδίωκαν τους χριστιανούς. Λέει, τους έδεσαν στα σαμάρια των αλόγων και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο βιογράφος τους, τους ευολόσυραν στον Παιδιαίων ποταμών. Δηλαδή τους επετσόκοψαν. Και ακολούθως, όπως ήταν οι μηθανείς, τους επήραν και τους έκαψαν ζωντανούς. Ο ηγούμενος της Μονής, ο Ιωάννης ίστρατο μέσα από την φωτιά χωρίς να καίεται και ένας εκ των Λατίνων τότε στρατιωτών έστειλε ένα βέλος και τον εσκότωσε. Και ακολούθως το μαρτύριο του συνεχίζεται, μήπως και πάρουν τα τίμια λείψανά τους ο κόσμος εδώ και τα σεβαστή και τα προσκυνά. Επήραν τα λείψανα μαζί με πτώματα ζώων, σκύλων και άλλων κλπ. Και τα έκαψαν όλα μαζί έτσι για να μαγαρίσουν και τη στάχτη των οσιομαρτύρων. Μια εκδοχή Δημήτρη λέει, χωρίς αυτό να είναι βέβαιο, ο τόπος του μαρτυρίου τους είναι στους Αγίους Ομολογητές. Και
Λέγουν κάποιοι, χωρίς αυτό να είναι βέβαιο, ότι επήρεν το προάστιον την ονομασία Άγιοι Ομολογητές εξαιτίας της ομολογίας και του μαρτυρίου των 13 οσιομαρτύρων της Παναγίας, της Κανταριώτισσας και της Μαχαιριώτισσας. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο το οποίο σημάδευσε την ζωή της Μονής Μαχαιρά το 1530, στις 21 Αυγούστου εκάιν παντελώς η Μονή, εκάιν τελείως. Υπάρχει μια αλήθινη επιγραφή στη Μονή που λέει ότι εκάηκε το μοναστήρι και εσώθηκε ευτυχώς η τυπική διάταξη του Οσινουήτου, όπως ασφαλώς και η εφαίστειος εικόνα της Παναγίας του Μαχαιρά, και όπως επίσης φαίνεται ότι εσώθηκαν και έναν Ευαγγελιστάριο το οποίο υπάρχει στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος και τρεις κώδικες του 11ου, 12ου, 13ου αιώνος, οι οποίοι σήμερα φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη των Παρισίων. Οι μοναχοί δεν ασχολούνται μόνο με προσευχή και λειτουργίες. Σαν πολύβου ομελήσι εργάζονται καθημερινά, σκληρά, ώρες πολλές στα διάφορα διακονήματα της Μονής. Ναι, η καθημερινή ζωή στο μοναστήρι περιλαμβάνει η κύρια ασχολία των μοναχών είναι η προσευχή. Γι' αυτό και κάθε μέρα περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της Μονής περίπου 8 ώρες προσευχή. Και στη συνέχεια βέβαια ο καθένας έχει και το διακόνημα του. Το ονομάζουμε διακόνημα και όχι εργασία, διότι είναι ανιδιοτελής προσφορά, διότι δεν πληρώνεται κανείς μοναχός. Και έτσι είναι μια διακονία την οποία κάνει ο κάθε μοναχός και υπάρχουν και κάποιες ώρες μελέτης και ανάπαυσης, ας πούμε. Τι μελετούν κυρίως οι μοναχοί? Μελετούν διάφορα βιβλία πνευματικά. Έχουμε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Ένας μοναχός βέβαια, όπως γνωρίζετε, δεν βλέπει ούτε τηλεόραση, ούτε εφημερίδες διαβάζει. Αλλά το πρόγραμμα του είναι πνευματικό, δηλαδή είναι προσευχή και μελέτη. Κάθε πρωί ξυπνούμε στις 3 ή 3:30 αναλόγως αν είναι μεγάλη ή μικρή εορτή και στη συνέχεια αρχίζει η ακολουθία, η οποία τελειώνει περίπου στις 8 η ώρα, εκτός από τις Κυριακές που τελειώνει περίπου στις 9:30. Στη συνέχεια έχουμε το διακόνημα αυτό που μιλήσαμε προηγουμένως. Τι είδους διακονήματα? Διακονήματα, άλλοι υπηρετούν στην εκκλησία, άλλοι στους κήπους, άλλοι στην τραπεζαρία της Μονής, τράπεζα όπως τη λέμε εμείς, στο μαγειρίο και έχουν και διάφορα εργόχειρα όπως κατασκευάζουν εικόνες, ζωγραφίζουν ή κολλούν εικόνες, ξυλόγλυπτες φραγίδες για τα πρόσφορα, διάφορα το γλυκό του αμυγδάλου και διάφορα άλλα έτσι μικρά εργοχειράκια. Αμήν. Τα επίρρηκα και ευεργετινού ευλόγησαν πάντα. Αμήν.
η ρωμιοσύνη ευφυλή συνότερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Την ενετοκρατία θα διαδεχθεί η τουρκοκρατία από το 1571 έως το 1878. Και η Ιερά Μονή Μαχαιρά θα γνωρίσει νέα δεινά, διώξεις και καταστροφές. Το πλέον σημαντικό γεγονός της περίοδου αυτής, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ο απαγχωνισμός του εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Στην κατάληψη της Κύπρου το 1571 από τους Τούρκους επεσόρευσαν πολλά δεινά και στο μαρτυρικό μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Η γενική ένδυα, οι επιδημίες που βασάνιζαν το νησί, η φτώχεια και η ταλαιπωρία ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και των μοναχών που κατοικούσαν στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Κατά την περίοδο αυτή, οι ηγουμένοι προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν το μοναστήρι εν ζωή. Από τους σημαντικούς ηγουμένους της εποχής αυτής είναι ο Λεόντιος ο Πρώτος, ο οποίος εξαπέλυσε εκκλησιαστική εγκύκλιο και παρακαλούσε τους χριστιανούς να συνδράμουν οικονομικά στις ανάγκες της Μονής. Πολύ σημαντική είναι και η προσφορά ενός άλλου ηγουμένου, του Παρθενίου, ο οποίος στα πολλά χρόνια που επίμανε το μοναστήρι, ήταν απλώς μοναχός ο ίδιος και ποτέ δεν έγινε ηγούμενος, εφρόντισε ώστε να αποκτήσει το μοναστήρι πολλά χτήματα και μετόχια και να γίνει μία από τις πολυαριθμότερες μονές του νησιού την εποχή εκείνη. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1735 επισκέφτηκε το μοναστήρι και ο γνωστός από αλλού Ρώστος περιηγητής και μοναχός Βασίλειος Μπάρσκι, ο οποίος περιγράφει με τα πιο δυνατά λόγια την ηγουμενία του μοναχού Παρθενίου. Ο Βασίλειος Μπάρσκι ήταν ορθόδοξος Ρώσος μοναχός και καλός γνώστης της ελληνικής γλώσσας. Επισκέφθηκε την Κύπρο δύο φορές. Την πρώτη το 1727, όπου παρέμεινε τρεις μήνες, και τη δεύτερη από το Σεπτέμβριο του 1734 έως τον Αύγουστο του 1736. Γράφει για την Ιερά Μονή Μαχαιρά. Η μονή αυτή είναι μία των κυριωτέρων και περιφημωτέρων εν Κύπρο. Ως προς το όνομα, την σπουδαιότητα και τη φήμη, είναι αυτή η τρίτη μετά την του Κύκου. Πολύ ομοία προς αυτήν ως προς την αρχιτεκτονική, το περιβάλλον και το λιθόστρο των πάτωμα. Ίσταται επίσης επί ανωμάλου εδάφους επί της κλητίος όρους υπεράνω χαράδρας. Είναι τετραγωνική και τεκαλυμμένη εντελώς εκ των έξω υποξυλήνη στέγης με τα κεράμων. Εις το μέσον της μονής υπάρχει ρέον είδωρ, υγιεινών και ψυχρών. Η μοναχή είναι εργατική και πλήρης ταπεινότητος. Ένας άλλος σημαντικός ηγούμενος είναι ο Ιωαννίκιος. Την εποχή του, το μοναστήρι καταφέρνει να αποκτήσει σχέσεις με τους ηγεμόνες της Μορδοβλαχίας και μοναχοί φεύγουν για τις μακρινές ηγεμονίες για να φέρουν οικονομικά ωφέλη στη Μονή και εκτός από αυτά εξασφαλίζουν έναν πατριαρχικό σιγήλιο από τον Κύπριο Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Γεράσιμον τον Τρίτο και ένα χρυσόβουλο από την ηγεμόνα της Μορδοβλαχίας Μιχαήλ Ιωάννη Σούτζο. Το 1783 μετέβησα στη Μορδοβλαχία ο ιερομόναχος Χαράλαμπος και ο ανεψιός του, ο ιεροδιάκονος Κυπριανός, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος και εθνομάρτυρας, με σκοπό να συλλέξουν ζητίες για τις οικονομικές ανάγκες της Μονής. Το 1821, ο ηγούμενος τότε της Μονής Γερμανός κατάφερε να γλιτώσει από τις σφαγές των Τούρκων, όμως τα βαριά πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στη Μονή επηρέασαν όλη την κατοπινή της πορεία και η Μονή παρήκμασε. Και να αναφερθούμε τώρα πιο συγκεκριμένα στη δράση και στη θυσία του εθνομάρτυρα Κυπριανού. Η
πορεία του Κυπριανού στην Εκκλησία της Κύπρου υπήρξε καθοριστική. Ο Αρχιεπίσκοπος αυτός ίδρυσε σε χωράφι που δωρήθηκε από τη Μονή του Μαχαιρά στον κατέναντι της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής χώρον ελληνική σχολή, το γνωστό Παγκύπριο Γυμνάσιο, και εφρόντισε καθ' όλη την αρχιερατεία του να συνδράμει ποικιλοτρόπως την τροφό μονή του. Έτσι το 1813 επαρεχώρησε το μετόχιν της Τύμπου στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Συνελήφθη από τους Τούρκους με το πρόσχημα ότι υποκινούσε επανάσταση στο νησί κατά το 1821, και αφού αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει, οι Τούρκοι τον εκρέμασαν στην πλατεία του Σεραγίου. Η θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού υπήρξε βοηθητική προς τους χριστιανούς της εποχής, γιατί κατάφερε να αναπτερώσει το ηθικό τους και να σταματήσει τους ενδεχόμενους εξισλαμισμούς. Φάξε μασούλου κι ας γεννεί το γέμα μας αυλάκι. Κάμε τον κόσμο ματσιλιών και τους Ρωμιούς τραούλια. Αμάξερε πως ήλαντρον όντα σκοπή καβάτσι, τριγύρω του πετάσουν 400 παραπούλια. Τον ίν αντανατρώ τη γήν, τρώει τη γη θαρκέται, μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταλιέται. Ότι στα μοναστήρια πάνε οι απογοητευμένοι και οι αποτυχημένοι της ζωής. Σήμερα η άποψη αυτή ανατρέπεται άρδιν. Ήρθα στο μοναστήρι διότι αποφάσισα να ακολουθήσω το μοναχικό βίο. Αυτή είναι η ελευθερία μου αποφασή και για τη ζωή, και έτσι ήρθα εδώ σε αυτό το μοναστήρι. Τι ήταν αυτό που σας έσπρωξε να γίνετε μοναχός? Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υποθεί. Απλώς αισθάνεται. Αυτό. Πόσα χρόνια είστε εδώ? 6 χρόνια. Προηγουμένως, τι κάνατε? Ήμουνα δάσκαλος. Και ως δάσκαλος δεν θα μπορούσατε να προσφέρετε πολλά? Θα μπορούσα να προσφέρω πολλά, αλλά εδώ μπορεί να προσφέρω πολύ περισσότερα. Όταν μέσα στην καρδία του ανθρώπου ανάψει, φουντώσει ο πόθος για τον Θεό, τότε νιώθει έντονα την ανάγκη να ασχοληθεί πλέον μόνο με τον Θεό. Και έτσι το αμέσως φυσικό επακόλουθο είναι εγκαταλείψει τον κόσμο και ούτως ώστε απερίσπαστα να ασχοληθεί με τον Θεό και τη λατρεία του Θεού και τη δοξολογία του Θεού. Από πού είστε? Από την επαρχία Λευκωσίας, από ένα χωριό, το Μένικο. Και πριν έρθετε εδώ, τι δουλειά κάνατε? Είχα μόλις τελειώσει την νοσηλευτική σχολή στην Κύπρο. Από μικρός είχα την επιθυμία να αφοσιώσω εξ ολοκλήρου τη ζωή μου στον Θεό και να φορέσω το αγιασμένο ράσο. Και όταν τελείωσα το 91 τις θεολογικές μου σπουδές, αυτός ο πόθος και επιθυμία είχε ολοκληρωθεί και βρήκε έτσι την εφαρμογή της στο να πάω στη συνοδεία του Πατρός Αθανασίου.
Έχουμε μια γενικότερη στροφή του κόσμου προς την Εκκλησία, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι αναζητούν τη γνήσια σχέση τους με τον Θεό, όχι σε επίπεδο πλέον φιλοσοφικό ή ηθικολογικό, αλλά σε επίπεδο εμπειρικό. Ο μοναχισμός προσφέρει αυτήν την εμπειρία του Θεού με ζωντανόν τρόπο και κατά πραγματικότητα και όχι κατά φαντασία. Γι' αυτόν τον λόγο οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να έχουν μια πιο πληρέστερη σχέση με τον Θεό και πιο δυνατή σχέση, αποφασίζουν ελεύθερα ήδη και ασπάζονται το μοναχικό βίο, ο οποίος από ανέκαθεν θεωρείται ένας από τους τρόπους της εν Χριστώ τελειώσεως κάθε ανθρώπου. Στα χρόνια της Αγγλοκρατίας 1878-1960, η Ιερά Μονή Μαχαιρά εξακολουθεί, παρά τις δυσκολίες, τα οικονομικά και άλλα προβλήματα, να διαδραματίζει ρόλο πνευματικό, κοινωνικό και εθνικό. Σημαντικός σταθμός την περίοδο αυτή, ο αγώνας του 55-59 και η θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ζήσαμε τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Είχε επιστρέψει στη Μονή Μαχαιρά, ήταν τότε οι πολλές προδοσίες και αν θυμάστε το αγκλοκρατούμενο ραδιόφωνο έλεγε ότι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ μιλούν σαν καναρίνια με αυτή τη φράση. Και θυμάμαι τον Μακαρίτη που έλεγε «Μωρέ, δεν θα βρεθεί κάποιος επιτέλους να σώσει το γόητρό μας». Θυμάμαι κάποιες έρευνες ακόμη που ήρθαν στο μοναστήρι οι Άγγλοι και επειδή είχαν ήδη την πληροφορία ότι μετά την εγχείρησή του Αυξεντίου κυκλοφορούσε με ράσα, ήξεραν όμως και για τα δυο χρυσά δόντια που είχε. Μας εξέταζαν στα δόντια για να βεβαιωθούν ότι δεν ήμεθα ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Θυμάμαι στις 30 του Γενάρη του 1957 όταν είχαμε μια προδοσία και οι Άγγλοι περιεκύκλωσαν το μοναστήρι. Τι είχε γίνει? Εδόθηκε η πληροφορία ότι ο Αυξεντίου οριστικά βρίσκεται στο Μαχαιρά, εφόσον όλοι οι τότε γνωστοί τόποι που διέμενε διεπιστώθη ότι δεν βρίσκεται εκεί, άρα οι πληροφοριοδότες, οι οποίοι ήταν δυστυχώς αγωνιστές προηγουμένως, είπαν ότι πρέπει να βρίσκεται στο Μαχαιρά. Την προηγουμένη κάποιος αστυνομικός ήρθε, είδε τον Αυξεντίου να βγαίνει από ένα από τα δωμάτια της βόρειας πτέρυγας, αλλά δεν είχε δει ακριβώς ποιο ήταν το δωμάτιο. Το δωμάτιο ήταν υπαριθμόν 6. Ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο έκαναν κρυσφύγετο, γιατί όλα τα δωμάτια της βόρειας πλευράς είχαν από 2 παράθυρα. Εκτός από το 6 είχε ένα παράθυρο. Και έκοψε τον χώρο αυτόν και τον έκαμε κρυσφύγετο. Οι Άγγλοι όμως ήρθαν προετοιμασμένοι, γιατί τους είχαν πει ο προδότης ότι είδε με τα μάτια του τον Αυξεντίου να βγαίνει από δωμάτιο της βόρειας πτέρυγας. Πήραν τα σχέδια της Μονής και άρχισαν και καταμετρούσαν όλους τους χώρους από το συνοδικό, το ηγουμενείο, 2, 3, 4 μέχρι το 12. Δεν βρήκαν τίποτα. Το πρωί της Κυριακής 3 Μαρτίου 1957 δεν ήχησαν οι καμπάνες και τα σήμαντρα της Μονής.
Ο γέροντας Δαμιανός, ένας από τους αδελφούς της Μονής, έζησε λεπτό προς λεπτό τη θηριωδία των Άγγλων και αφηγείται. Είμαι 104 ετών. Από μικρός έφτασα και τον καιρόν της Τουρτσιάς. Έχει 92 χρόνια που είμαι εδώ πάνω στο μοναστήρι του Μαχερά. Όμως δεν είδα, ούτε θα ξαναδώ νομίζω, τέτοιων κακών και τέτοιαν θηριωδίαν. Ακόμα και σε αυτά τα καλυμάφια μας ερευνούσαν, σαν που αυξεντίου να είναι κανένας ποντικός και θα τρυπώσει μέσα. Ευλογημένοι άνθρωποι, ακόμα και μέσα στην εκκλησία εβάλαν σκύλους για να ανακαλύψουν τον αυξεντίου και εσκάψαν το πάτωμα. Οι Άγγλοι, μετά από προδοσία, εντόπισαν τον αυξεντίου στο κρυσφύγετό του. Δόθηκε μάχη, σκληρή και ηρωική, και τελικά οι δυνάστες έριξαν βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό. Όταν δε συνέλαβαν και τον εκ των συντρόφων του Αυγουστή Ευσταθίου, ρωτούσαν λυσαλέα. «Πού έρισε αυξεντίου, δηλαδή, δηλαδή του έκαψαν και μέσα. Δηλαδή μου είσαι ψεύτης, τσακέψαμε». Οι Εγγλέζοι στρατιώτες που είχε κάτω, κλωτσές, κονταχές, φέραμε πάνω, αφού έκρουσε πήγαινε ο Νευκάλης, δηλαδή. Ένε πιένα, με τη βία, βάλαμε. Ήταν η χειρότερη εμπειρία που είχα στη ζωή μου, όταν είδα τον αυξεντίου, πεσμένο ανάσχελα, το κεφάλι του, έβλεπε προς τα εκεί και το αριστερό του χέρι ήταν έτσι. Είχε, που τη μέση και πάνω είχε καεί τελείως, που τη μέση και κάτω εξακολουθούσε να καίγεται ακόμα. Μεταξύ εγώ όπως εκατέρικα, κάποιος Εγγλέζος έπιαμε από το πόδι και ορού μου για μέ. Και αλλού μου, αλλού τους έκρουσε, δαμέ. Αλλού μου κάρτον έξω, που έγκυζα πάνω το έκρουσα, εν τω μεταξύ καπνί, αναθυμιάσεις, κρουσμένες πατανίες, η μυρωδιά της σάρκας του αυξεντίου που έκρουσε, η δική μου η σάρκα να πω. Δεν αντέχα, γύρισα, φύγα πάνω και είχα για μέλα, αλλού μου, πήγαινε μέσα από τον Ευκάλη, αλλά τους δεν πάω. Ένας Εγγλέζος έβαλε μου το όπλο, θα πάεις, θα μπεις μέσα για να το βγάλεις έξω, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Εγύρισα και είδα τον, ήμουν τόσο απελπισμένος, τόσο απογοητευμένος, που λέω, αν με σκοτώσεις θα μου κάνει μεγάλη χάρη. Σηκώσαν μερικές πέτρες που για μέ, ζαώσαν το τσίγκο και είδαν τον αυξεντή. Πιάσαν μας ύστερα που για μέ και πήραν μας στο Μαχερά. Έτσι έπεσε ο αυξεντίου. Θέλω να ένα μήνυμα ενίστο μέσω του λόγου, ότι οι Εγγλέζοι εκάψαν τη φθαρτή σάρκα του αυξεντίου, όμως η ψυχή, το πνεύμα, απείραχτο που τις φλόγες, πέταξε, πήγε στο θρόνο του Θεού και που πάνε μόνο διαλεχτεί και που ευτυχώς το ελληνικό έθνος έχει αρκετά. Όλη η ιστορία, όλη η μνήμη του μοναστηριού, πλούσια και ζωντανή, καταγράφεται και φυλάτεται σε αυτό εδώ το σκευοφυλάκιο. Στο σκευοφυλάκιο εδώ της Μονής φυλάττονται αρχαία χειρόγραφα βιβλία και άλλα παλέτεπα βιβλία, εικόνες, ιερά σκεύη και άλλα αρχαία αντικείμενα τα οποία έχουν προφυλαχθεί από τους μοναχούς από τις δύο πυρκαγιές που γνώρισε η Μονή το 1530 δηλαδή και το 1892 και από τις άλλες καταστροφές από τους κατά καιρούς κατακτητές της Κύπρου.
Τα πιο σημαντικά πράγματα που βρίσκονται εδώ στο σκευοφυλάκιο είναι η τυπική διάταξη του Οσίου Νείλου, χειρόγραφου του 1201 σε Περγαμηνή, το πατριαρχικό σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχου Γερασίμου του Τρίτου, ο οποίος ήταν Κύπριος στην καταγωγή, είναι το Ευαγγέλιο με παραστάσεις από τη μία πλευρά η Παναγία η Μαχαιριώτισσα στο κέντρο και παραστάσεις από τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου και από την άλλη πλευρά τα 11 Ιωθινά Ευαγγέλια. Επίσης σώζονται προσωπογραφία του Αρχιεπισκόπου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και του Θείου του Αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους, ως επίσης και βιβλία προσωπικά του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού με ιδιόχειρη υπογραφή του. Επίσης σώζεται μια χαρακτηριστική εικόνα του Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία έχει στο κάτω μέρος το γεωγραφικό χάρτη της Κύπρου και είναι του Ιερομονάχου Λεοντίου. Η Αγία Σκέπη είναι αναμφίβολα το σημαντικότερο έργο της Μονής στον κοινωνικό τομέα. Εμπνεύστηκε και οικοδομήθηκε επί Ηγουμενίες Αθανασίου, σημερινού Μητροπολίτη Λεμεσού. Ένας μοναδικός χώρος προσφορά για την απεξάρτηση των νέων που έχουν εθιστεί στα ναρκωτικά. Το 1994 αποφασίσαμε με τους αδερφούς της Μονής να προσφέρουμε κι εμείς κάτι πιο πρακτικότερο ή στην κοινωνία μας ή στην πατρίδα μας. Και τότε ακριβώς, λόγω της εμπλοκής μας με πολλά παιδιά τα οποία είχαν προβλήματα με τα ναρκωτικά, βλέποντας ότι τότε δεν υπήρχε μία θεραπευτική κοινότητα και εκ της πείρας μας βλέποντας ότι τα παιδιά τα οποία έπαιρναν ναρκωτικά όταν ζούσαν κοινοβιακά μέσα στο μοναστήρι μαζί μας έβρισκαν πολύ δύναμη και πολλά παιδιά, ας πούμε, να βοηθούν το σωστά, αρχίσαμε μια έρευνα έτσι κάπως πιο επιστημονική, είδαμε την ανάγκη της θεραπευτικής κοινότητας και από τότε αρχίσαμε το μεγάλο αγώνα να χτιστεί η Αγία Σκέπη. Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι χώρος της Ιεράς Μονής Μαχαιρά που παραχωρήθηκε για αυτόν τον σκοπό και χτίστηκε όλο αυτό το κτίριο, το οποίο στήχησε τότε περισσότερο από 1.300.000 λίρες. Καταλαβαίνετε ότι και τα χρήματα ήταν αρκετά, τα οποία βέβαια το μοναστήρι δεν τα είχε. Με δωρεές καταρχάς χτίστηκε το κτίριο, αλλά οι πατέρες όλοι μας εγίναμε ζητιάνοι, να το πω έτσι, προκειμένου να χτίσουμε αυτό το κτίριο. Και ο Θεός μας βοήθησε και το χτίσαμε και σήμερα, όπως ξέρετε, είναι η πρώτη και μοναδική θεραπευτική κοινότητα στην Κύπρο και εργάζεται πολύ καλά και πάρα πολύ σωστά. Φιλοξενεί ήδη 27 περίπου παιδιά. Έχουν τελειώσει 7 με 8 παιδιά το πρόγραμμα και έχουν ξαναενταχθεί στην κοινωνία. Αλλά και μόνο το ότι υπάρχει η Αγία Σκέπη νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι ένα καύχημα και για τη Μονή Μαχαιρά και για την Εκκλησία της Κύπρου, η οποία
πρωτοτύπησε και πρωτοπόρησε σε αυτήν την ίδρυση της Αγίας Σκέπης, ώστε να καυχάται η Εκκλησία ότι έκαμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα, ούτε υπάρχει, ούτε κανείς το έκαμε. Ιερά Μονή Μαχαιρά, 1201-2001, 800 χρόνια ζωής, αγώνες πνευματική, εθνική, κοινωνική. Ρόλος καθόλου σημαντικός στην εδραίωση της Ορθοδοξίας, τη διαφύλαξη της ορθής πίστης. Φλόγα άσβεστη και ελπίδα για τον άνθρωπο και τη σωτηρία της ψυχής του. Ιδιαίτερα σήμερα, στον κυκαιώνα της παγκοσμιοποίησης, της αμφισβήτησης των ηθικών αξιών, του άκρατου καταναλωτισμού, της βίας και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιερά Μονή Μαχαιρά, πορεία αλάθητη φωτός και φως εκ φωτός, δεύτε λάβετε. Ω Μαχαιριώτισσα, χαίρε.